Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιώργο Γιώργαλη, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη διαδρομή και στο χώρο της εκπαίδευσης. Καταρχάς, καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ένα πρώτο σχόλιο αρχικά θα ήθελα από εσάς για αυτές τις εικόνες που παρακολουθήσαμε δυστυχώς. Ναι, είναι ένα τραγικό γεγονός αυτό που συνέβη. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά κατά καιρούς και σε επαγγελματικά λύκεια, αλλά δυστυχώς και σε γενικά λύκεια και της Κρήτης, αλλά φυσικά και όλης της Ελλάδος. Δεν νομίζω να είναι το κτηριακό και η υπερσυσσόρευση μαθητών η αιτία. Τα αίτια είναι βαθύτερα και πρέπει να αναζητηθούν και από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και από τους φορείς της εκπαίδευσης. Οι Δήμοι, ξέρετε, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ο Δήμος Ρεθύμνης όσον αφορά το κτηριακό. Οι αρμοδιότητες μας είναι μόνο στο κτηριακό. Δεν εμπλεκόμαστε καθόλου στη διοίκηση των σχολείων, ούτε μας ρωτάει κανείς. Ξέρετε, οι Δήμοι ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Παιδείας, το Τμήμα Παιδείας των Δήμων δεν ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Απλώς έχουμε την ευθύνη των κτηριακών υποδομών και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Πραγματικά είδαμε στο Δήμο Ρεθύμνης ότι υπάρχει μια μετακίνηση του μαθητικού πληθυσμού προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Γι' αυτό άλλωστε με πιέσεις πολλές και πολλές φορές και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛΜΕΡ ιδρύσαμε και το δεύτερο ΕΠΑΛ και το στεγάζομαι σε ένα κτίριο που πληρώνει Δήμος γι' αυτό 6.000 το μήνα. Mm-hmm. Και επίσης ιδρύσαμε το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο που είναι πάλι ένα κελίκιο το οποίο ανήκει και αυτό στην επαγγελματική εκπαίδευση και επίσης ένα ιδιωτικό κτίριο που έχει νοικιάσει ο Δήμος δίνοντας 3.500 το μήνα. Πάντως είναι αλήθεια ότι η τεχνική εκπαίδευση απορροφά μεγάλο αριθμό μαθητών στο Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι? Ναι, τώρα τελευταία πραγματικά έχουμε μια στροφή προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Η ατυχία του Δήμου Ρεθύμνης είναι ότι δέχεται όλα, έχουμε όλα τα σχολεία αυτά που αφορούν όλο το νομό, τα έχουμε στο Δήμο μας. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα επαγγελματικό λύκειο στο Γαράζο, το οποίο, εντάξει, νομίζω λειτουργεί οριακά, αν δεν υπολειτουργεί ολότελα, με την έννοια ότι έχει τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές. Έχει αφαιθεί στην τύχη του. Πρέπει να στελεχωθεί, να μπουν νέες ειδικότητες, ώστε αυτό το επαγγελματικό λύκειο να απορροφήσει ένα μεγάλο αριθμό μαθητών, περίπου 250, και θα αποσυμφορηθεί με αυτόν τον τρόπο και το πρώτο ΕΠΑΛ. Αλλά εμείς θα συζητήσουμε και την ίδρυση ενός τρίτου ΕΠΑΛ στο Ρέθυμνο σε μια προσεχή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψάχνουμε χώρο, να ξέρετε ότι είχαμε την αγωνία τα τελευταία 5 χρόνια για εξέβρεση χώρου για δημιουργία τρίτου ΕΠΑΛ. Κάναμε 2 διαγωνισμούς και οι 2 ήταν άγωνοι. Mm-hmm. Για να νοικιάσουμε κάποιο κτίριο. Να ξέρετε ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ που ανοίγουν μόνο για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγία, δημοτικά. Κανένα πρόγραμμα δεν έχει ανοίξει ακόμη, είτε από το Υπουργείο Παιδείας είτε από τις διαχειριστικές αρχές, για επαγγελματικά λύκη. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να στρέψει το βλέμμα της, την προσοχή της, στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί είναι το μέλλον. Έτσι. Και σε καμία περίπτωση, εγώ επαναλαμβάνω, δεν λέμε αυτή τη στιγμή ότι οι εικόνες που παρακολουθήσαμε και αντίστοιχου τύπου περιστατικά αποδίδονται στο κομμάτι το κτηριακό και τις όποιες ελλείψεις στις υποδομές. Ο Δήμος σαφώς κάνει ό,τι μπορεί, όπως είπατε, αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο και ναι, πρέπει ακριβώς να αναζητηθεί και στον πυρήνα της οικογένειας και στον τρόπο που ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί μεταλαμπαδεύουν τη γνώση, και όχι μόνο, δεν είναι μόνο η στήρα γνώση, είναι και το πώς θα δημιουργήσουμε ανθρώπους σωστούς να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο λογικής στην κοινωνία. Λοιπόν, πραγματικά, να σας αναφέρω και ένα περιστατικά. Ο Δήμος Ρεθύμνης έκανε 2 υπερσύγχρονα γυμνάσια λύκεια γενικής εκπαίδευσης, γιατί υπήρχε πρόβλημα στη γενική εκπαίδευση, θα πηγαίναμε σε απογευματινή βάρδια, υπερπολυτελείας, με εργαστήρια, με αμφιθέατρα, με βιβλιοθήκες. Και σε αυτά τα κτίρια υπάρχει βία, δηλαδή έχουμε καταστροφές
οι μαθητές καταστρέφουν αυτούς τους καταπληκτικούς χώρους και επίσης το σκάνε από αυτά τα σχολεία, πηδάνε τα κάνουν αλλά και φεύγουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο εκτηριακές υποδομές, πρέπει να το ψάξουμε σε βάθος. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας, κύριε Γεωργάλη. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.